θα ξεκινήσω από τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε την παρέμβασή της η Ειρήνη Αγαθοπούλου, λέγοντας για τους λόγους αυτούς, για να πω ότι αυτή η φράση που συνήθως παραπέμπει σε δικόγραφο δεν είναι και καθόλου άσχετη και άστοχη με την υπόθεση αυτή, η οποία πέραν των περιβαλλοντικών, πέραν των κοινωνικών, πέραν των οικονομικών διαστάσεων, έχει και σαφή νομική διάσταση. Έχει σαφές πρόδειλο νομικό ενδιαφέρον και μάλιστα από δύο απόψεις, τις οποίες θα θίξω στην τοποθέτησή μου. Η μία άποψη έχει να κάνει με την αξιόπινη πλευρά αυτής της συμπεριφοράς των εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου στην σύναψη συμβάσεων και στην επιμονή καταστρατήγησης και της νομοθεσίας και παραβίασης του δημοσίου συμφέροντος, υπονόμευσης για την ακρίβεια του δημοσίου συμφέροντος. Η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών που αμήνονται και υπερασπίζονται εκείνοι το δημόσιο συμφέρον, υπερασπίζονται εκείνοι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, υπερασπίζονται εκείνοι ακόμη και τη δημοκρατία, τη δημοκρατία που εγγυάται ισότιμη, ίση και ακόλυτη πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ένα υγιές φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, τη δημοκρατία που εγγυάται διαφανή και χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων και του δημοσίου πλούτου, την δημοκρατία που εγγυάται επίσης την απρόσκοπτη δυνατότητα διαμαρτυρίας των πολιτών και διεκδίκησης όλων εκείνων που κάθε φορά εκείνοι οι οποίοι φέρονται και μεταφέρονται εκπροσωπούντες υποτίθεται το δημόσιο συμφέρον τελικά καταστρατηγούν. Θα αναφερθώ λοιπόν πρώτα στο ζήτημα της αξιόπινης συμπεριφοράς, της ποινικώς ενδιαφέρουσας συμπεριφοράς αυτών που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο στην υπόθεση αυτή, δηλαδή με λίγα λόγια στην πλευρά της υπόθεσης αυτής που συνιστά οικονομικό σκάνδαλο. Έχει γίνει πολλής λόγος και έκανα νομίζω πολύ εκτενής και κατατοπιστικές αναφορές και η Ρο και η Κατερίνα στην περιβαλλοντική διάσταση και στην υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος που συνιστά η δραστηριότητα στις σκουριές Χαλκιδικής. Αυτό στο οποίο γίνεται μικρότερη ίσως αναφορά, ενδεχομένως γιατί οι πτυχές του δεν είναι τόσο γνωστές, είναι η οικονομική διαδρομή και η νομοθετική διαδρομή των συμβάσεων για τα μεταλλεία. Η υπόθεση αυτή ξεκινά από την δεκαετία του 1990 και έχουν ενδιαφέρον, ταυτίζονται εν πολλής, τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διαχείρισή της. Ο κύριος Χρήστος Πάχτας, με την ιδιότητα του Υφυπουργού Βιομηχανίας υπό τον Υπουργό τότε κύριο Σιμίτη και εν συνεχεία με την ιδιότητα του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, είναι εκείνος ο οποίος έχει και την πρωτοβουλία για την σύναψη της σύμβασης πώλησης των μεταλλείων. Σας θυμίζω ότι έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση με τον νόμο, έχει κυρωθεί με τον νόμο 2436 του 1995. Και επίσης θυμίζω ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ακύρωσε το πρόγραμμα μεταλλουργίας το έτος 2003 και μετά την ακύρωση αυτού του προγράμματος, μετά από αυτήν την δικαστική αμετάκλητη απόφαση,
έγινε το 2003 άρση της πτώχευσης της δικαιούχου εταιρείας, της TVX, και υπογραφή σύμβασης. 12 Δεκεμβρίου του 2003 γίνεται η υπογραφή της σύμβασης και έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ αναζητώντας το κείμενο από την Intrasoft Net νόμος που χρησιμοποιούμε εμείς οι δικηγόροι, αναζητώντας λοιπόν το κείμενο που έχει κυρωθεί με το νόμο 3220 του 2004, βρέθηκα σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα καταχώρηση. Άρθρο 51. Κύρωση εξοδικαστικού συμβιβασμού με TVX Ελλάς και TVX Gold INC. 3. Παραλείπεται το εκτενέστατο κείμενο της συμβάσεως ως στερούμενο γενικότερου ενδιαφέροντος. Άρθρο 52. Κύρωση σύμβασης μεταβίβασης και λοιπές διατάξεις TVX Ελλάς και ελληνικός χρυσός ΑΕ. 3. Παραλείπεται το εκτενέστατο κείμενο της συμβάσεως ως στερούμενο γενικότερου ενδιαφέροντος. Άρθρο 53. Κύρωση συμβάσεως με TVX Ελλάς ΑΕ και TVX Gold ΑΕ Inc. Και πάλι 3. Και παραλείπεται βεβαίως το εκτενέστατο κείμενο ως στερούμενο γενικότερου ενδιαφέροντος. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας αυτής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο κείμενο το εκτενέστατο γιατί στερείται γενικού ενδιαφέροντος. Είναι πάνω από 230-240 σελίδες τα κείμενα των συμβάσεων και αντίθετα με ό,τι αναγράφεται έχουν και γενικό και ειδικό ενδιαφέρον. Και ειδικό και γενικό ενδιαφέρον γιατί υπογράφονται από τον κύριο Πάχτα ως εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου, υφυπουργό τότε οικονομίας και οικονομικών, και γιατί καταδεικνύουν από την συγκριτική μελέτη τους ότι αυθημερών στις 12 Δεκεμβρίου του 2003 και έγινε συμβιβασμός με την προκάτοχο εταιρεία, την TVX, και η TVX που είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις της και γι' αυτό ακυρώθηκε το πρόγραμμα μεταλλουργίας, τελικώς αναχωρεί αποζημιωθήσα με 11 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία της καταβάλει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή αυτός που παραβίασε τη συμφωνία φεύγει αποκομίζοντας και 11 εκατομμύρια ευρώ, και το ελληνικό δημόσιο αυθημερών παραχωρεί την ίδια σύμβαση στην ελληνικός χρυσός ΑΕ με το ίδιο ακριβώς τίμημα, 11 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή αλλάζουν χέρια αυθημερών τα 11 εκατομμύρια ευρώ και πηγαίνουν όχι στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου, αλλά από την ελληνικός χρυσός στην TVX Gold. Είναι μία σύμβαση αυτή του 2003 του Δεκεμβρίου, για την οποία εκλήθη συμβολιογράφος στο Υπουργείο, η οποία δεν έχει αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο ένα ευρώ. Υπογράφεται από τον κύριο Πάχτα, πρέπει να είναι, υπολογίζω ότι είναι από τις τελευταίες του πράξεις ως υφυπουργού εκείνη την εποχή, διότι αμέσως μετά είχε εισαγάγει την περίφημη τροπολογία με την οποία πρότεινε τον αποχαρακτηρισμό δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δάσους για να κατασκευαστούν πολυτελείς μεζονέτες στο Πόρτο Καράς. Έχει μία αναξία για αυτό που κάποιοι ονομάζουν συνέχεια του κράτους να συνδυάσει αυτή τη σύμπτωση ενεργειών και το πώς ζημιώνεται και το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν στερείται ενδιαφέροντος, και για τον επιπλέον λόγο, και αυτό είναι που έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, για τον επιπλέον λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλά χρόνια μετά, στις 23 Δευτέρου του 2011,
ακυρώνει αυτήν την παραχώρηση ως επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι πια απόφαση ευρωπαϊκού οργάνου, δεν είναι επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απόφαση ευρωπαϊκού οργάνου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται πια το 2011 ότι ουσιαστικά η σύμβαση αυτή που υπεγράφει το 2004 από τον κύριο Πάχτα συνιστά κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Και έχει έτσι μία σημασία να σας διαβάσω δύο περικοπές. Η μία είναι από το σημείο 112. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η πώληση των μεταλλίων Κασάνδρα στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ της Ελληνικός Χρυσός κατά την έννοια του άρθρου 107 της πρώτης παραγράφου των συνθήκων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό της ενίσχυσης αποτιμάται αν έρχεται σε 14 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη διαφορά μεταξύ της καταβληθήσης τιμής και κατά την πώληση του 2003 ή τη 11 εκατομμύρια ευρώ και της αγοραίας αξίας των πολυθέντων στοιχείων ενεργητικού κατά τη χρονική στιγμή της πώλησης ή τη 25 εκατομμύρια ευρώ. Και άλλο ένα σημείο επίσης έχει σημασία, ένας δεύτερος λόγος ακύρωσης αυτής της σύμβασης είναι ότι απαλλάσσεται η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός από την καταβολή φόρου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δύο φόροι ήταν απαιτητοί στην περίπτωση πώλησης μεταλλίων Κασάνδρας κλπ. Επισημαίνεται λοιπόν νομικά και θεσμικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εδώ υπάρχει μια επιζήμια σύμβαση και μια παράνομη κρατική ενίσχυση, μια παράνομη ωφέλεια μιας εταιρείας εκ μέρους εκείνων που εκπροσωπούσαν τότε το ελληνικό δημόσιο, του κυρίου Πάχτα δηλαδή, που υπέγραψε. Τι έρχεται να κάνει το ελληνικό δημόσιο μετά από αυτήν την απόφαση, τι είναι λογικό να κάνουν εκείνοι που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον, και σας μιλώ αμιγώς οικονομικά, μιας και αυτό είναι το υποτιθέμενο πρόταγμα. Τι έρχεται να κάνει το ελληνικό δημόσιο λοιπόν? Να διεκδικήσει, δεν θα έπρεπε, τα χρήματα που απόλυσε? Όχι. Το ελληνικό δημόσιο, εκπροσωπούμενο αυτή τη φορά από τον κύριο Πάπα Κωνσταντίνου, έρχεται να προσφύγει κατά της απόφασης με την οποία κρίνεται ότι αυτή η σύμβαση ενισχύει την εταιρεία. Και έτσι ο κύριος Παπακωνσταντίνου κάνει προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής, ουσιαστικά για να μην ακυρωθεί αυτή η σύμβαση. Δεν θα μακρηγορήσω, έχουν μία σημασία οι συμπτώσεις προσώπων και κομμάτων σε θέσεις εκπροσώπησης. Έχει πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κυρίου Παπακωνσταντίνου σε ερώτηση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, του Αλέξη του Τσίπρα, στις 21 Οκτωβρίου του 2011 στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου υπερασπίζεται ο κ. Παπακωνσταντίνου τη σύμβαση, ταυτόχρονα λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μόνο επεισόδια μέσα στη Βουλή, επεισόδια και έξω από τη Βουλή. Νομίζω ότι η ζωή και η διαδρομή προσώπων και πραγμάτων δικαιώνει το ΣΥΡΙΖΑ και όχι τον κύριο Παπακωνσταντίνου, ούτε τον κύριο Πάχτα, που σήμερα από τη θέση του Δημάρχου Αριστοτέλη εξακολουθεί να υπερασπίζεται με άλλα προσχήματα τη σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει. Και έρχομαι, για να μην σας κουράσω, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες που σήμερα βρίσκονται στη θέση να αμήνονται και να αμήνονται υπερασπιζόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, το δικαίωμά τους στη ζωή, το δικαίωμά τους στην προσωπική ελευθερία, με την έννοια και της ελευθερίας κίνησης μέσα στο χώρο, μέσα στην επικράτεια, μέσα στην περιοχή τους, το δικαίωμά τους στην υγεία τους, το δικαίωμά τους σε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν υπονομεύεται και δεν καταστρέφεται, το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν τα δημόσια αγαθά όπως το Σύνταγμα
κατοχυρώνει και φυσικά το δικαίωμά του στη δημόσια διαμαρτυρία. Σε αυτήν λοιπόν την κινητοποίηση των κατοίκων που έχει καταγραφεί και νομίζω ότι αποτελεί ένα παράδειγμα δημοκρατικής διεκδίκησης και αντίστασης σε μια εποχή που όλα επιχειρείται να αλώνονται και όλα επιχειρείται να εξουθενώνονται και να εκμηδενίζονται υπό το πρόσχημα της ανάγκης υπακοής, υποταγής, συμμόρφωσης. Σε αυτήν την κινητοποίηση των κατοίκων η κυβέρνηση απαντά με μια ακραία καταστολή, με μια δαιμονοποίηση, με μία ποινικοποίηση, αλλά και με την επίσημη εντολή διενέργειας πράξεων, οι οποίες αυτοτελώς προσβάλλουν και την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα και τα συνταγματικά δικαιώματα των κατοίκων. Αυτό το οποίο ήμουνα στην Ιερισσό μαζί με την Κατερίνα την Ιγκλέζη στις 8 Μαρτίου του 2013, ήταν η επομένη της επίθεσης με δακρυγόνα στο χωριό, ήταν η επομένη της ρήψης χημικών και δακρυγόνων ακόμη και σε σχολείο και πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία της επαφής με τους κατοίκους, ανθρώπους όλων των ηλικιών, γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένους, ήταν συγκινητική και συγκλονιστική. Είναι ένας κόσμος που υπερασπίζεται τη ζωή του. Είναι ένας κόσμος που δέχεται επίθεση και την ίδια ώρα που δέχεται επίθεση κατασυκοφαντείται και λιδωρείται από μια συστηματική λασπολογία. Εγώ δεν είδα ούτε τρομοκράτες, δεν είδα ούτε ομάδες εμπόλεμων εξεγερμένων, είδα ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούσαν το αυτονόητο για όλους, είδα γυναίκες οι οποίες είχαν πρόβλημα αναπνευστικό και μου έδειξαν μάσκες ιατρικές που χρειάστηκε να φορούν για να μπορούν να αναπνεύσουν. Μου αναφέρθηκε ότι βρέφωση ήχθη στο νοσοκομείο και θα ήθελα να μεταφέρω ότι εν έτη 2013 είναι απαράδεκτο από πάσης απόψεως διεθνούς, ευρωπαϊκού και υπερνομοθετικού δικαίου, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι απαράδεκτο να πλήττονται στην υγεία τους εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται και είναι απαράδεκτο να θυματοποιούνται παιδιά, μαθητές ή ακόμη και ανήλικοι και βρέφοι. Εκείνο το οποίο επίσης καταγράφεται και είναι πολλαπλώς απαράδεκτο και θα πρέπει έτσι να αξιολογηθεί και δικαστικά, είναι η μέθοδοι τις οποίες μετέρχεται η αστυνομική αρχή με το πρόσχημα της εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι μέθοδοι αυτοί είναι τρομοκρατικές, δεν είναι μέθοδοι ανακριτικές, δεν μπορεί η προσαγωγή ενός προσώπου να συνοδεύεται από την εξαφάνισή του από προσώπου γης για ώρες με την ταυτόχρονη αποστέρηση του δικαιώματος να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο και επικοινωνία με τους οικείους του. Δεν μπορεί εκείνος ο οποίος προσάγεται ή καλείται ως μάρτυρας να αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και να λαμβάνεται γενετικό υλικό χωρίς να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ύποπτος να εμφανίζεται ως δήθεν μάρτυρας ακριβώς για να καταστρατηγηθούν τα δικαιώματά του. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσο ευρείες και εκτεταμένες προσαγωγές ενός ολόκληρου πληθυσμού, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι εκείνο που τελικώς επιζητείται δεν είναι η αναζήτηση υπετίων για οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Εκείνο το οποίο επιζητείται είναι η τρομοκράτηση και η αποθάρρυνση ενός ολόκληρου πληθυσμού από την δημόσια διαμαρτυρία. Είναι το μήνυμα, μη συμμετέχετε άλλο στις διαμαρτυρίες, μην αντιτίθεστε άλλο σε αυτό που εμείς ονομάζουμε επένδυση, αλλά που στην πραγματικότητα, όπως σας εξήγησα, μόνον επωφελής για το ελληνικό δημόσιο δεν είναι. Μην επιμένετε άλλο να συγκρούεστε με τις επιθυμίες της κυβέρνησης, διότι θα υποστείτε αυτήν την τακτική της ενοχοποίησης, της λιδωρίας, της συκοφαντίας, του στιγματισμού. Αυτά είναι μέθοδοι και τακτικές
που παραπέμπουν ευθέως σε άλλες εποχές δεν μπορούν να υποστηριχθούν από το συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όλων των δικαιωμάτων που σας ανέφερα, και είναι, θέλω να πιστεύω, πρακτικές οι οποίες θα καταδικαστούν όχι μόνο στη συνείδηση του ελληνικού λαού, αυτό ήδη έχει συμβεί, θα καταδικαστούν και από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Σας ευχαριστώ.